Πάμε τώρα στον καθηγητή υγιεινή στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, τον κύριο Βανταράκη, γιατί όπως ξέρετε είναι ένα από τα μενού της εκπομπής εδώ για 16 μήνες τώρα. Βέβαια πρέπει να πω ότι ο κύριος Βανταράκης τα λέει, τα ξαναλέει, το ποιος θα ακούει, μου λέει κάποιος, τον Απόστολο, μόνο τον ακούνε. Καλημέρα κύριε Βανταράκη. Καλημέρα σας κύριε Σοχήνη και σας και στους ακρότες σας. Για πείτε μου κύριε Βανταράκη, επειδή ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, τώρα πια για αυτή τη σύγχυση με το Άστρα, ο κόσμος θέλει πάλι? Κύριε Σαχίνη, κάποιος είχε αναφέρει ότι το Μάιο είχαν υποθεί κάποια πράγματα που έπρεπε να είχαν προχωρήσει αποφάσεις. Τότε δεν πήραν αποφάσεις και βρίσκονται αυτή τη στιγμή μπροστά σε αποφάσεις. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος είχε πει ότι το Μάιο έπρεπε να έχουν πάρθει αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις δεν πάρθηκαν και φαίνεται αυτό το μπάχαλο αυτή τη στιγμή που συμβαίνει. Ένας χάος, το οποίο δυστυχώς δεν οφείλεται μόνο σε επιστημονικά ζητήματα, αλλά και σε πολιτικές αποφάσεις, κατά τη γνώμη μου. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί είναι θέμα ισορροπιών ουσιαστικά. Δηλαδή, επειδή έχουμε αγοράσει Άστρα Ζένεκα κτλ., πιέζουμε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση να μην βγει off το εμβόλιο. Το ζητούμενο είναι ότι σε μια τέτοια κρίσιμη κατάσταση που βρισκόμαστε, όπως όλο αυτό το 18μήνο, ξέρω εγώ, όλα τα πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και διαφανή. Mm-hmm. Έχουμε αυτά τα προβλήματα, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα με τα εμβόλια, αυτές οι παρενέργειες, αυτές οι ελλείψεις όσον αφορά τις μεταλλάξεις σε κάποια εμβόλια και ούτω καθεξής. Αν αυτά δεν λέγονται και αρχίζουν και αποκαλύπτονται σιγά σιγά πράγματα, δημιουργείται ένα μπάχαλο και μετά ο κόσμος αρνείται. Και όταν μετά τον λες αρνητή εμβολίου, όταν αρνείται πια, δεν είναι αρνητής. Μίλα του ξεκάθαρα, πες ξεκάθαρα τι ακριβώς συμβαίνει, τι προβλήματα έχουμε, τι παρενέργειες μπορούμε να έχουμε, τι ωφέλη θα έχουμε και μετά συζητάμε για κάτι παραπάνω. Και μετά αρχίζει τα θέματα της υποχρεωτικότητας, που προσπαθεί να τον υποχρεώσει τον οποιοδήποτε να κάνει εμβόλιο. Τώρα αυτά δεν είναι σοβαρή η αντιμετώπιση της δημόσιας υγείας. Καλά, νομίζετε ότι μετά από αυτή τη σύγχυση τίθεται θέμα συζήτηση υποχρεωτικότητας πλέον? Δεν είμαι σίγουρος ότι το έχει βγει από το τραπέζι, όταν πάρα πολλοί συνταγματολόγοι πάνε και λένε, ουσιαστικά δεν λένε την ολόκληρη αλήθεια, λένε τη μισή αλήθεια ή που θα μπορούσε το κράτος να πατήσει αυτό. Το ζητούμενο, κύριε Σαχίνη, δεν είναι αν το κράτος βρει νομικό τρόπο να καλύψει την υποχρεωτικότητα. Το θέμα είναι αν είναι ηθικό να είναι υποχρεωτικό κάτι τέτοιο. Mm. Και ηθικό για τη δημόσια υγεία, γιατί ουσιαστικά χαράσουμε αυτή τη στιγμή την επόμενη μέρα στη δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Αν λοιπόν χαραχτεί η επόμενη μέρα πάνω στην υποχρεωτικότητα, να μου επιτρέψετε ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα πίσω στη δημόσια υγεία. Κύριε Βανταράκη, ο μόνος που προσπάθησε σήμερα το πρωί, από ό,τι κατάλαβα εγώ, να το μαζέψει, γιατί κατάλαβα ότι ξεχύλωσε με τη σύγχυση και το αλαλούμ, είναι ο κύριος Θεμιστοκλέος, ο οποίος όμως είπε ότι εντάξει, να συνεννοηθείτε ή της πρώτης δόσης με τον οικογενειακό σας γιατρό για να πάρετε την απόφαση του τι θα πράξετε στη δεύτερη δόση. Υπάρχουν σε επάρκεια άλλου τύπου εμβόλια να χρησιμοποιήσετε. Και εδώ προκύπτει το ερώτημα. Οικογενειακό γιατρό τώρα, το θυμηθήκανε? Τον οικογενειακό γιατρό, ναι. Δεν τον έχουν στηρίξει χρόνια. Όχι τώρα, τα δύο τελευταία χρόνια. Γενικώς δεν έχει στηρίξει ο οικογενειακός γιατρός. Ξέρετε κάτι, πετάνε το μπαλάκι, κύριε Σαχίνη, συνέχεια στον πολίτη. Ο πολίτης αυτή τη στιγμή τον βάζει σε ένα χάος με τις, αν το λέτε, συνεχείς παλινοδίες επιτροπής και στη συνέχεια του λες πάρε απόφαση. Αυτό δεν είναι όμως σοβαρή η αντιμετώπιση της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Πέφτει η ένταση του ήχου. Ναι. Στο τηλέφωνο σας, κύριε Βανταράκη. Ναι, ξέρετε, είναι αυτό ή είναι κάτι σοβαρότο? Δηλαδή, εγώ ας υποθέσουμε ότι έχω εσάς οικογενειακό γιατρό. Ωραία. Τι εύρος γνώσης έχετε αποκτήσει όλο αυτό το διάστημα, δεν λέω εσείς προσωπικά, πάνω στο θέμα, όταν η ίδια η επιτροπή παλινοδεί ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω? Αν η ίδια η επιτροπή δεν είναι καθαρή, πόσο καθαρός μπορεί να είναι ο οικογενειακός μου γιατρός? Σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν είναι θέμα καθαρίσεις. Σαφώς έχετε δίκιο, έλλειψη γνώσης. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όταν υπάρχει έλλειψη γνώσης, δεν ρισκάρουμε. Δηλαδή δεν πάμε, ή τουλάχιστον αν ρισκάρουμε, λέμε με σαφήνεια τα πράγματα. Αν έχω πει εδώ και πολλές φορές, λέμε δεν ξέρω. Δεν ξέρω με το θέμα, γιατί είναι πολύ νωρίς πολλά πράγματα. Αν λοιπόν δεν ξέρεις, μη βγαίνεις αυτή τη στιγμή και εξυπηρετείς ένα σωρό καταστάσεις για τη χρήση του εμβολίου κτλ. Πες, δεν ξέρω ακόμα. Η επιστημονική κοινότητα δεν γνωρίζει ακόμα με ξεκάθαρο τρόπο. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Και δεν φοβάται ο κόσμος αυτό. Ο κόσμος φοβάται τις παλινοδίες.
και τα συνεχή αλλαγές συνέχεια και όχι μόνο στα εμβόλια. Το έχουμε δει και στα γίνει, το έχουμε πει 200 φορές. Μία φορά είστε μάσκα, μία μη φοράτε. Μία βγείτε έξω, μία μη βγείτε. Μία μπείτε μέσα, μία φορέστε δύο μάσκες, μία φορέστε μισή μάσκα. Λοιπόν, αυτά δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση της δημόσιας υγείας. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει τώρα και με το εμβόλιο. Το αντίστοιχο πράγμα συνέβη με τα self-test. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι, ξέρετε, μας ξενίζει αυτό. Ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να. Δεν θέλω να πω ότι θα πρέπει να έχει την ευθύνη μόνος του, γιατί ορισμένες φορές το κράτος πρέπει να έχει κρατική ευθύνη. Και αυτό είναι θέμα κρατικής ευθύνης ο εμβολιασμός, κατά τη γνώμη μου. Οπότε πρέπει το κράτος να σοβαρευτεί. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας, κύριε Βανταρέκη, κατά τη γνώμη σας, δεν χρήζει εισαγγελικής παρέμβασης υπόθεση. Τώρα, το τι χρήζει τη εισαγγελική παρέμβαση, κύριε Σαχίνη, με ειδικά θυμάστε την υπουργική απόφαση που βγήκε με την μείωση των ευθυνών ή δεν θα υπάρχουν ευθύνες σε κανένα της Επιτροπής. Τώρα, το ζήτημα είναι να θα μπούμε σε εισαγγελική παρέμβαση ή όχι. Αυτή τη στιγμή για τον κόσμο αυτό είναι το βασικό του ζήτημα. Ή το ζήτημα είναι να βγάλει μια άκρη, τέλος πάντων, τι θα κάνει. Και ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει το πρώτο εμβόλιο, τι θα πρέπει να κάνουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, παρακολουθώ όλα τα δεδομένα και δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η πρόταση αυτή τη στιγμή. Ότι δεν κάνουμε, ότι κάνουμε. Τι. Πάμε στο επόμενο που είναι οι μεταλλάξεις. Ναι. Και πολλοί φοκάρουν στη Δέλτα, είναι και άλλες οι μεταλλάξεις. Ναι. Εδώ τι εικόνα έχετε και με βάση τα επιδημιολογικά, κύριε Βαντάρα. Ότι αρχίζουν και περισχύουν διάφορες μεταλλάξεις. Αυτό είναι δεδομένο. Ευτυχώς αρχίζουν σιγά σιγά μικροπρογράμματα, όχι σε ενιαία κλίμακα, να ελέγχουν τις μεταλλάξεις στα διάφορα κλινικά δείγματα. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, επιτρέψτε να πω ότι είναι αργά πια, με την έννοια πια έχουν μειωθεί ο αριθμός των. Έχει πέσει ο αριθμός των θετικών. Οπότε ουσιαστικά και αυτά που θα πηγαίνουν για έλεγχο μεταλλάξεων θα είναι λίγα. Ίσως θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γίνουν έλεγχος στους τουρίστες, να δούμε τι μεταλλάξεις μας φέρνουν. Κατά τη γνώμη μου, οι μεταλλάξεις είναι κάτι το οποίο το αναμέναμε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Είναι μια περίοδος που είναι ένας ιός ο οποίος μεταλλάσσεται με κάθε μετάδοση που γίνεται, γιατί είναι αναπνευστικός ιός. Θα έχουμε και άλλες μεταλλάξεις. Δεν ξέρουμε τι, αν είναι επιθετικές, αν καλύπτονται από το εμβόλιο, όλες κτλ. Βλέποντας και κάνοντας, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να απολυτοποιούμε τα πράγματα. Πρέπει να το παρακολουθούν στενά με ένα συστηματικό τρόπο επιδημιολογικής διερεύνησης των μεταλλάξεων, κατά κύριο λόγο, κατά τη γνώμη μου, στις εισόδους αυτή τη στιγμή. Και να δούμε, βλέποντας και κάνοντας αυτή την μεταλλάξη, τι ανταποκρισιμότητα θα έχουν στα εμβόλια, δηλαδή πόσο καλύπτουν τα εμβόλια κτλ. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνουμε. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Σαχίνη, βλέπω μια κατάσταση, ναι, όπως πέρσι το καλοκαίρι. Δηλαδή μια χαλαρότητα. Η οποία χαλαρότητα, υπάρχει εμβολιασμός τώρα πίσω μας στον πληθυσμό, το οποίο όμως ακόμα δεν είναι σίγουρο 100% πόσο ικανότητα, η ανοσιακή ικανότητα θα έχει ο πληθυσμός. Μετά τον εμβολιασμό. Οπότε θα έλεγα ότι να φυλαγόμαστε λιγάκι ακόμα. Δηλαδή και το κράτος θα πρέπει να μην χαλαρώνει πάρα πολύ. Είπαμε να χαλαρώσει, αλλά τώρα είναι καλή η περίοδος να οργανώνεται για τον Οκτώβριο. Και ας είναι αχρίαστη η περίοδο του Οκτωβρίου. Και για τις μεταλλάξεις και για άλλα ζητήματα. Μισό λεπτό. Πέρσι το καλοκαίρι η χαλαρότητα οδήγησε στο να χαθεί η μπάλα και να τα δούμε τον Οκτώβριο, σας θυμίζω. Δεν κάναμε αυτό που είχατε πει, σωστή επιδημιολογική επιτήρηση. Ναι. Καλοκαίρι είναι, χαλαροί θα είμαστε όλοι. Αλλά εσείς λέτε ότι εδώ είναι η καλή στιγμή, έστω και τώρα, για μια ουσιαστική, πολύ συντεταγμένη στρατηγικά επιδημιολογική επιτήρηση. Δηλαδή για κανόνες δημόσιας υγείας και όχι δημόσιας τάξης. Και οργάνωση της πρωτοβάθμιας. Και είναι βασικό, δεν είναι μόνο η επιδημιολογική επιτήρηση, η οποία σημαντικό είναι, και είναι όπως και η ώρα επιδημιολογική επιτήρηση των αντισωμάτων και τα λοιπά στον πληθυσμό, αλλά ταυτόχρονα και σιγά σιγά το στήσιμο της πρωτοβάθμιας, έστω δειλά-δειλά, έστω με οποιοδήποτε τρόπο. Το κράτος δεν είναι η περίοδος για να χαλαρώσει. Διαφωνώ σε αυτό, αν το πιστεύει κάποιος. Τώρα είναι η περίοδος να χαλαρώσει ο πολίτης, όχι το κράτος. Το κράτος είναι άλλο πράγμα. Άρα λοιπόν το κράτος το οργανώνεται αυτή τη στιγμή, γιατί πήρε και οι νοσηλευτικές μονάδες οργανώνονται. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, δεν θα αντέξουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι το μόνο που είπε η δική συμφωνώ μαζί του με τον Άδωνη. Τον Γιουδιάδη, το είπε προχθές, με τέταρτο κύμα πραγματικά θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι η ώρα να υπάρχει τέταρτο κύμα. Άρα πριν έρθει το τέταρτο κύμα, δεν αρκεί να το λες, είναι τι μέτρα παίρνεις, έτσι. Ακριβώς. Και επειδή δεν ξέρουμε αν το τέταρτο κύμα θα οφείλεται και σε ποιες μεταλλάξεις, ακόμα και να σας πω ένα παράδειγμα. Η διερεύνηση του αν θα χρειαστεί τρίτη δόση, παραδείγματος χάρη, όσο έχουν κάνει Pfizer ή Moderna ή οτιδήποτε, πρέπει τώρα να στηθεί.
πρέπει τώρα από τώρα να αρχίσει να δουλεύει το κράτος, να δει θα κάνει τρίτη μισό δόση. Λεπτό. Έχουν μελετηθεί τα εμβόλια για τρίτη δόση, γιατί εγώ από ό,τι ξέρω την άδεια αυτή την προσωρινή την έχουν πάρει για δύο δόσεις. Για δύο δόσεις, ναι, μα βέβαια. Δεν πρέπει πρώτα να μας πούνε να υπάρχει μελέτη για τρίτη δόση. Εννοείται, αυτό εννοώ. Αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορείς να το μάθεις τον Σεπτέμβρη. Ναι, γιατί αν το μάθεις τον Σεπτέμβρη, πάνω σχάρι αυτό, λέω ένα παράδειγμα, θα πρέπει να έχεις πάρει αποφάσεις νωρίτερα. Αγορές, οτιδήποτε κτλ. Έτσι δεν είναι. Για να προετοιμαστεί τον Οκτώβριο-Νοέμβριο που θέλεις. Αν βρεθείς πάλι με, ξέρω εγώ, μετά τις δύο δόσεις και να μην έχουν αποτέλεσμα και να πρέπει να κάνεις τρίτη δόση και να αρχίσεις να το οργανώνεις τον Οκτώβριο, υπάρχει ζήτημα. Λέει εδώ ο φίλος ο Μάκης. Θέλω να μου πει ο κύριος Βανταράκης, επειδή ασχολείται με την επιδημιολογία, αν κατά τη γνώμη του η ανοσία. Όχι όπως το γράφει εδώ. Η ανοσία από φυσική λίμωξη, από την νόσηση. Ναι, ναι. Χτίζει για ένα σημαντικό κομμάτι, αν έχουμε στοιχεία, και πιο αυτό, του ελληνικού πληθυσμού, ένα αλφα τείχος. Δεν ξέρουμε πόσο διαρκεί αυτή η φυσική ανοσία. Δεύτερον, θα έχεις φυσική ανοσία από ποιον ή από όλους. Δηλαδή, γιατί μιλάμε για μεταλλασσόμενους ιούς. Να πω στον ακροατή σας, κάθε χρόνο νοσείς από γρήπη. Την επόμενη περίοδο ξανανοσείς από γρήπη. Γιατί είναι ένας ανθρωπιστικός ιός. Τι γίνεται με αυτό το ιό, δηλαδή και να νοσείς από το θέσμα. Θα έχεις ανοσία για όλους τους κορονοϊούς. Δεν είναι γνωστό ακόμα. Είναι υποδιερεύνηση. Υπάρχουν δηλαδή αντιφατικές μελέτες και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση. Άρα είμαστε σε αβεβαιότητα, λέτε. Σαφέστατα είμαστε σε αβεβαιότητα, μα δεν υπάρχει σιγουριά αυτή τη στιγμή. Ξέρετε κάτι, να πω κάτι το οποίο το αναφέρουν συνέχεια για το Ισραήλ, πάνω σχάρι. Βγάζει τις μάσκες, κάνει τις μάσκες. Ένα πράγμα που δεν υπόθηκε με ξεκάθαρο τρόπο, παραδείγματος χάρη, είναι το εξής. Έκανε εμβολιασμό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μόνο ότι έκανε μεγάλο επίπεδο εμβολιασμού, μεγάλο αριθμό εμβολιών κτλ. Αλλά τα έκανε και πολύ γρήγορα. Τι σημαίνει αυτό, δεν προλαβαίνω να μεταδίδονται οι ιοί λόγω του εμβολιασμού σε μεγάλη ομάδα του πληθυσμού. Σε εμάς δεν έχει γίνει αυτό. Εμάς, ναι, μεν πάμε καλά οργανωμένα στον εμβολιασμό, αλλά είναι σε μεγάλο διάστημα. Από το Γενάρη έχουμε ξεκινήσει εμβολιασμό. Άρα και ακόμα ο πληθυσμός δεν έχει φτάσει στο ικανοποιητικό επίπεδο που συζητάμε. Άρα δίνεται χρόνο στον ιό να μεταδίδεται και μεταξύ ανθρώπων των οποίων δεν έχουν εμβολιαστεί. Άρα μεταλλάσσεται. Άρα αυτή είναι δηλαδή, η γενική πορεία, αν θέλετε, ουσιαστικά τη διαδικασία. Άρα, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να είναι ο εμβολιασμός, να πολλές φορές να λέμε ο εμβολιασμός είναι μια λύση κτλ. Κτλ. Αλλά ταυτόχρονα, με το ρυθμό που γίνεται, αφήνει παράθυρο στον ιό να προλαβαίνει να μεταλλάσσεται. Και μέσω του ότι είμαστε μια τουριστική χώρα η οποία δυστυχώς έχει προβλήματα στον έλεγχο στις εισόδους. Στο διατάφτα, κύριε Βανταράκη, επειδή μπήκαμε στο καλοκαίρι πια, έτσι. Το διατάφτα είναι αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε και στα χείνη ότι το κράτος πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Αν όχι σε εγρήγορση που ήταν όσο είχαμε κρούσματα και στα νοσοκομεία κτλ., αλλά ταυτόχρονα είναι μια εγρήγορση οργάνωσης. Οργάνωση σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, κατά κύριο λόγο, να κατέβουμε επιτέλους να αρχίσουν να οργανώνονται οι περιφέρειες. Ήδη μιλάω σε κανένα. Καλά, 16 μήνες τώρα. Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει προχωρήσει, κύριε Βανταράκη. Θα έπρεπε, ναι. Είναι δυστυχώς, δεν είναι η στόχευση αυτή τη στιγμή του κράτους αυτή, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο πρωτοβάθμιος χώρος και ο ρόλος των περιφερειών δεν είναι η στόχευση του κράτους, αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να επαναδιατυπώσει, να επαναπροσαρμόσει το στόχο του. Πρέπει λοιπόν άμεσα αυτά που είχαμε πει πριν ένα χρόνο να συμβαίνουν. Δηλαδή, οργάνωση επίπεδο περιφέρειας, αυστηρότατος έλεγχος στις εισόδους. Αυτή την περίοδο, δηλαδή την περίοδο του καλοκαιριού, αυστηρότατο του έλεγχο. Δεν παθαίνει τίποτα ο τουρίστα να τον ελέγξει λίγο παραπάνω. Ξέρει που πάει, ξέρει γιατί πάει, πρέπει να πάει και καλά κάνει, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είσαι και συστηματικό σαν κράτο, να το πω έτσι. Και όσο μπορούμε να προωθούν το ζήτημα των εμβολιασμών, όσο μπορούμε, με ό,τι βέβαια προβλήματα δημιουργούνται κάθε φορά, με διαφάνεια και διάβια. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλο ο Δημήτρη, κύριε Βανταράκη, δεν πρέπει να μαζευτούν κάποιοι πανελίστες που έχουν πιάσει τασίδι στα κανάλια και μας διαβεβαίωναν μέχρι και για εγγύους με το Άστρα και εξακολουθούν να βγαίνουν φάτσα κάρτα σαν να μην τρέχει τίποτα ή κάποιοι άλλοι με τα μοντέλα τους. Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό, κύριε Σεκίνη, αλλά... Δεν είμαι εγώ ο Δημήτρης, το Δημήτρη απαντήστε εδώ στον ακροατή, έτσι. Δεν ναι, είναι έχει δίκιο. Σαχίνης τα έχει πει και πέρα βρέχει. Λοιπόν, ελάτε, είναι ναι. Ένα θέμα, καταλαβαίνετε τι λέει ο κόσμος. Είναι ένα θέμα, αλλά ο κόσμος και έχει κρίση πια, έχει γνώση πια, έχει αρκετή πληροφόρηση μέσω ίντερνετ κατά κύριο λόγο, οπότε αλλάζει και κανάλι. Μάλιστα. Και οπότε δεν έχουν πια δυνατότητα να περνάνε, αν θέλετε, αυτές τις ανοησίες ορισμένες φορές που ακούγονται. Λοιπόν, ο φίλος ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα λέει.
Αναγγέλθηκε ότι όσοι έκαναν πρώτη δόση AstraZeneca θα συζητήσουν με τον οικογενειακό γιατρό τους για το ποιο εμβόλιο θα κάνουν έπειτα, και αυτό ίσως να είναι διαφορετικό. Είναι αυτό που είπε ότι ο κύριος Θεμιστοκλέος σήμερα προσπάθησε λιγάκι να μαζέψει τα μάζευτα της σύγχυσης. Λοιπόν, μελέτη, λέει ο Κούλης, για διαφορετικά εμβόλια υπάρχει? Δηλαδή, για παράδειγμα, πρώτη δόση Άστρα, δεύτερη Pfizer. Θα κάνουν μελέτες τώρα ή έχουν γίνει? Και αυτό θα το αποφασίζει ο γιατρός με τον πολίτη. Δεν ξέρω τέτοια μελέτη. Και μου φάνηκε δύσκολο, γιατί είναι άλλη φιλοσοφία τα δύο εμβόλια. Καταλάβατε. Γι' αυτό δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια μου, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Μάλιστα. Κύριε Βανταράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Να είστε καλά.